πέρα από τα μέλη της οικογένειάς σου, σε ποιον θα το έδινε? Πέρα από την οικογένεια. Πέρα από την οικογένεια. Πέρα από την οικογένεια. Εντάξει, τώρα είναι ανάμεσα σε δύο άτομα. Ένας είναι ο καθηγητής μου, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ. Μίλαγε πολλέ συμβουλέ στο πώ να συναναστρέφουμε με κάτω τα παιδιά, να βοηθήσει την οικογένειά μου. Σίγουρα δεν θα θέλει να πω το όνομά του, αλλά θα το πω. Λέγεται Παναγιώτη Σαμανίδη. Και το άλλο, ο άλλο άνθρωπο ο Παπούτσι είναι σίγουρα ο Φτάκης ο Ζήβας. Πιστεύω μας βοήθησε πάρα πολύ και σαν οικογένεια. Μας έδωσε ευκαιρίες να παίξουμε μπάσκετ όταν οι άλλοι μας δίνανε ευκαιρίες. Και είναι τόσο αληθινός άνθρωπος που δεν μου έχει ζητήσει ποτέ τίποτα. Δηλαδή ούτε να έρθει στην Αμερική, ούτε να. Δεν μου έχει ζητήσει ποτέ τίποτα. Απλώ θέλει να με φτιάξει ένα χέρι, θέλει να δει την οικογένειά μου να προοδεύουμε. Και ξέρω ότι αυτό είναι ένα χαμόγελο σε αυτά τα δύο άτομα. Είπε πριν στη διάρκεια τη παρουσίαση ότι ήθελε να σχεδιάσει ένα παπούτσι για να πει μια ιστορία. Σε ποιο βαθμό συμμετείχε στο σχεδιασμό του παπουτσιού? Και ποια ήταν τα πράγματα που ζήτησες από την Nike να ληφθούν υπόψη με βάση το χαρακτήρα σου, γενικότερα διάφορα οικογενειακά πράγματα, αξίες κτλ. Πριν αρχίσει η διαδικασία της παρασκευής του παπουτσιού? Λοιπόν, ήρθε η Nike και μου μίλησε. Όπως είπα και πάνω στην ομιλία που είχα, ότι δεν ήξερα τη διαδικασία, είναι πρώτο παπούτσι, δεν ήξερα ότι πόσο μπορεί να είμαι να συμμετάσχω στην δημιουργία του παπούτσιου. Και με ρώτησε να τι θέλεις μες στο παπούτσι, τι θέλεις να λέει, πώς θες να είναι το παπούτσι. Τους είπα ότι δεν με πολύ ενδιαφέρει το παπούτσι, απλώς να είναι πολιτικό, να μπορώ να παίξω τα δύο παιχνίδια συν τα πλέον, αλλά θέλω το παπούτσι να λέει μια ιστορία. Και πιστεύω ότι με το πρώτο παπούτσι που έχει βγει τώρα είναι ένα introduction. Δηλαδή, άμα είναι το πρώτο παπούτσι, δηλαδή πάρα πολύ ο πατέρα μου. Το άλλο λέγεται, είμαστε όλοι αδέρφοι. Και υπάρχουν και άλλα παπούτσια που θα μπουν στη διάρκεια που είναι κομμάτια της ζωής μου. Γιατί θέλω να μάθει ο κόσμος ποιοι είμαστε, όχι μόνο εγώ ποιος είμαι. Και η οικογένειά μου. Και τι περάσει το αυτό και από το στο παπούτσι, ας πούμε, τα side side του παπούτσιου. Σήμερα θέλω να είναι πολιτικό, θέλω να έχει καλό grip. Καλησπέρα Γιάννη και πολλά συγχαρητήρια για το βραβείο που έδωσε. Σήμερα με το USA Today το όνομα Γιάννης παρουσίασε αύξηση στην Αμερική 600% σε σχέση με πριν από 3 χρόνια. Εκτός λοιπόν από μια εθνική γεμάτη αντιτοκούμπο, ονειρεύεσαι και μια Αμερική γεμάτη Γιάννηδες. Ναι, θα τρομερό. Εντάξει. Άμα συνεχίσεις να δουλεύεις, κάνεις σπουδαία πράγματα εδώ στο παρκέ, γίνεται κάτι τέτοιο. Που είναι αφήστητο. Και ο προπονητής μου τώρα που με προπονεί, ήθελε να βγάλει το γιο του Γιάννη. Και λέει, ο γιος του είναι ενός. Ο που τον γόρισε. Όχι. Ο Τζεν Σάδερ. Δεν επιβέβαιο. Και μου λέει και ήταν στην ομάδα και λέει σε γνώρισα και λέει δεν υπάρχει έτσι το Παπελαγιάννη. Γιατί θα λένε όλοι τον Παπελαγιάννη επειδή σε προμονώ. Αλλά μου λέει πραγματικά ήταν να τον βάλω Γιάννη. Είναι πολύ ωραίο.